ΦΠΑ σε τρισμηνιαίες δόσεις είναι το βασικό σενάριο που εξετάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Η κυβέρνηση αποφάσισε αυτό το οποίο ίσχυε μέχρι και το φθινόπωρο. Εμείς ζητήσαμε αυτό να παραταθεί προκειμένου να μην υπάρχει απόκρυψη του ΦΠΑ, γιατί όταν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει, τι θα κάνει? Θα φτιάξει τα στοιχεία, θα τα μαγειρέψει έτσι ώστε να μην είναι τα σωστά. Εμείς επιμέναμε ότι έπρεπε να συνεχιστεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς δεν μας άκουσε, με αποτέλεσμα να κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτό, μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταβάλουν το 40% του φόρου με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, το υπόλοιπο 30% τον επόμενο μήνα και το άλλο 30% το μεθεπόμενο. Σημειώνεται ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα υπάρξει μικρή προσαύξηση στη δεύτερη και τρίτη δόση. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο αυτό. Θα ήμασταν ακόμα πιο πολύ έτσι ευχαριστημένοι αν είναι δυνατόν από το πρώτο τρίμηνο. Αλλά δεν πειράζει, έστω και έτσι καλό είναι. Μακάρι να πάρουν και άλλα μέτρα που θα βοηθήσουν να ανασάνει η αγορά. Η αγορά η οποία αυτή τη στιγμή πνίγεται. Το μέτρο αφορά 1,5 εκατομμύριο επιχειρηματίες που αγωνίζονται να κρατήσουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους, αλλά και οι μεγάλες εταιρείες. Μέχρι σήμερα, όσοι είχαν βιβλία Α και Β κατηγορίας, καταβάλουν ΦΠΑ κάθε τρίμηνο στην εφορία και οι μεγάλες εταιρείες κάθε μήνα. Αν θέλει κάποιος να βοηθήσει το εμπόριο, όλο αυτό τον κλάδο ο οποίος απασχολεί σήμερα στην Ελλάδα το περισσότερο εργατικό δυναμικό, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες συντονισμένες. Αυτό το πράγμα το είχαμε ζητήσει ήδη εμείς, ίσχυε και τώρα θα ξαναισχύσει. Με τέτοιες μεμονωμένες ενέργειες δεν λύνονται τα προβλήματα. Είναι ίσως σταγόνα στον ωκεανό. Βέβαια κάτι είναι, το αναγνωρίζω. Πρέπει λοιπόν να γίνουν συσκέψεις, να ρωτηθούν επιτέλους οι φορείς και να δούμε μαζί πώς θα λύσουμε τα προβλήματα. Εάν δεν το κάνουμε αυτό σύντομα, δεν αντέχει άλλο το εμπόριο. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί στο τέλος Φεβρουαρίου, θα υπάρχει σύμφωνα με τις πληροφορίες των νέων η δυνατότητα στους προμηθευτές του δημοσίου να συμψηφίζουν ΦΠΑ που χρωστούν στο κράτος με το τίμημα της οφειλής του προς αυτούς. Με μέτρα αστυνομικού τύπου δεν λύνονται τα προβλήματα. Όταν ο άλλος δεν πληρώνει το ΦΠΑ, σημαίνει ότι δεν έχει να πληρώσει και τα χρήματα δεν τα βγάζει ούτε στην Ελβετία ούτε τα κάνει κότερα. Πάντως είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Με την Εθνική Συνομοσπονδία εμείς πιέσαμε από το φθινόπωρο. Θα έπρεπε άμεσα αυτό να ξεκινήσει. Εμείς ζητάμε να ξεκινήσει άμεσα και όχι να ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Επίσης, θα προβλέπεται μείωση του συντελεστή με τον οποίο φορολογούνται τα διανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων από το 24% στο 20%. Πρόκειται για κέρδη των εταιριών που δεν διανέμονται στους μετόχους αλλά μένουν στην επιχείρηση για να γίνουν επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ακόμη θα υπάρξουν και συγχωνεύσεις 80 με 100 εφορίων πανελλαδικά στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης.